Συναντήσαμε σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, όπου του εκθέσαμε τους προβληματισμούς της ΟΛΜΕ όσον αφορά το άνοιγμα των σχολικών μονάδων. Στόχος της ΟΛΜΕ είναι το ασφαλές άνοιγμα και έχουμε θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους. Δυστυχώς δεν είχαμε αραίωση των τμήματων, όπως έχουμε ζητήσει από τον Αύγουστο του 2020 σε 15 μελή τμήματα. Το θέμα των αυτοδιαγνωστικών τεστ είναι ένα επικουρικό μέτρο, το οποίο όμως πρέπει να προσθεθεί και η παρουσία του ΕΟΔΗ και όπως υποστηρίζει ο ΟΛΜΕ, μία φορά την εβδομάδα τεστ του ΕΟΔΗ σε κάθε σχολική μονάδα. Το θέμα των εμβολιασμών πρέπει να λήξει σύντομα. Εμείς θεωρούμε ότι έπρεπε να έχει λήξει στις 10 Μαΐου το αργότερο, γιατί αλλιώς δεν θα δημιουργεί το τείχος ανοσίας που το θέλουμε ιδιαίτερα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παράλληλα, θέσαμε δύο σημαντικά ζητήματα με τα οποία συμφώνησε και ο Γενικός Γραμματέας, όπως και με τα προηγούμενα, όπου είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις και οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, ζητάμε άμεσα η Υπουργός Παιδείας να ανακαλέσει την απόφασή της να πραγματοποιηθούν με την ενιαία βάση εισαγωγής. Αυτό θα οδηγήσει εν μέσω πανδημίας με μεγάλες εκπαιδευτικές ανισότητες, οι οποίες δημιουργήθηκαν εξαιτίας της εξαποστάσεως και των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που υπάρχουν, σε 25.000 με 30.000 παιδιά να βρεθούν εκτός πανεπιστημίων, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν χιλιάδες κενές θέσεις και άμεσα θα κινδυνεύουν να κλείσουν και τα περιφερειακά τμήματα. Κατά δεύτερον, ζητάμε από την 1η Μαρτίου από την κυρία Κεραμέως και αναμένουμε άμεσα απάντησή της να μην πραγματοποιηθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και αυτές οι δύο εβδομάδες, τέλη Μαΐου μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, να το αξιοποιήσουμε κάνοντας μάθημα, καλύπτοντας κενά, προχωρώντας στην ύλη, ετοιμάζοντας τα παιδιά για το νέο σχολικό έτος. Όπως επίσης ζητάμε να υπάρξει άμεσα διάλογος για όλα τα παραπάνω ζητήματα και ιδιαίτερα για το θέμα πρόσβασης των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.